coach, άλλη μια ήττα. Εκεί που πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει λίγο τα πάνω του στα σετ, πάτε κάτι συμβαίνει. Τι φταίει. Ναι, όπως είπα και ότι πιστεύω πως σήμερα κάναμε αρκετά κομμάτια που ήταν καλά. Για τα διαστήματα αυτά που ζήτησα γίνανε, αλλά η κρίση και πιστεύω ήταν καθαρά στο τα δύο κομμάτια, το σέρβις και η υποδοχή. Ήμασταν πολύ κακή ποιότητα στο σέρβις, με πολλά χαμένα χωρίς να έχουμε κάποιους άσους. Σερβίς και συμβουνάρι που είχε 8 άσους και 7 χαμένα. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων. Επίσης, βέβαια αυτό έχει άμεση, η υποδοχή μου στο σέρβις του αντιπάλου έχει άμεση. Επιθετικά ήμασταν καλύτερα από τώρα και τα νούμερα του και ήμασταν καλοί. Αλλά όπως είπα, η σέρβις υποδοχή είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ θέμα, ειδικά το σέρβις αυτοπεποίθησης, αν έχεις πιστεύεις αυτό που κάνεις, αν έχεις κάποιες νίκες από πίσω, άμα. Αν δεν τα έχεις αυτά, το σέρβις γίνεται φοβισμένο και δύσκολο εύκολο και δεν απειλείς τον αντίπαλο. Με δεδομένες τις οικονομικές δυσκολίες, περιμένετε κάποια ενίσχυση, γιατί υπάρχουν και παλιές οφειλές, οι οποίες... Ναι, αυτό το κομμάτι είναι της διοίκησης, δεν το πω. Σίγουρα έχουμε κάνει συζητήσεις με τη διοίκηση, να ψάξουμε, να δούμε τι υπάρχει στην αγορά, τι μπορούμε εμείς να προσθέσουμε στην ομάδα έτσι ώστε να ενισχυθεί. Αλλά υπάρχουν διάφορες αντικειμενικές δυσκολίες. Οι διακοπές τώρα θα βοηθήσουν την ομάδα να ηρεμήσει. Σίγουρα θα ηρεμήσει τώρα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε στα κομμάτια που θεωρούμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Χρειάζεται κάτι παραπάνω για να πάρουμε εντός. Να κάνει να κινήσει. Ευχαριστώ πολύ.